Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη και σας ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου που είναι κλεισμένη εδώ και δύο ημέρες. Έχω εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματά σας στη σελίδα μου στο Facebook, αλλά και στο κινητό μου, και όχι μόνο από εσάς αλλά και από συναδέλφους, για αυτό που έφτιαξα, για αυτό που φτιάξαμε, το Ελλάδα ΕΑΜ, ένα πολιτικό φόρουμ που μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτικό φορέα. Γιατί το κάναμε? Κυρίες και κύριοι, εκτός από τα μικρόφωνα και τα τηλεοπτικά δίκτυα, πρέπει να υπάρχουν και άλλα εργαλεία εάν θέλεις να βοηθήσεις την κοινωνία στην οποία ζεις, τον τόπο στον οποίο μεγάλωσες και στον οποίο ανήκεις. Κυρίες και κύριοι, να βάλω από την αρχή ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Πρόκειται για ένα πολιτικό φόρουμ που θέλει και στοχεύει και επιδιώκει να αναδείξει όσα συμβαίνουν στον τόπο μας στο εξωτερικό. Δηλαδή, να περάσει στην Ομογένεια και από την Ομογένεια σε εκατοντάδες μέσα ενημέρωσης όλες τις εικόνες που υπάρχουν στην Ελλάδα της κατοχής του μνημονίου. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα πράγματα να περάσουν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία, όπου υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες ομογενείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όχι μόνο ως διαμαρτυρίες και ως συγκεντρώσεις των Ελλήνων, των αγανακτισμένων Ελλήνων στις πλατείες και στους δρόμους, όχι μόνο ως πολιτική ή λαϊκή αντίσταση απέναντι στις σελίδες ενός συμφώνου κατοχής, αλλά και με τα πραγματικά γεγονότα. Όπως παραδείγματος χάρη με τις αυτοκτονίες που αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο στον τόπο μας. Όπως με το πραγματικό πρόβλημα ότι υποσιτίζονται 450.000 παιδιά στην Ελλάδα. Όπως επίσης με το πραγματικό πρόβλημα ότι αν ομιγέννητο συμβεί μια θεομηνία στην Ελλάδα, δεν έχουμε πια αποθήκες. Δεν έχουμε κρατικές αποθήκες με στοιχειώδη αγαθά. Δηλαδή δεν θα μπορεί να συντηρηθεί ο πληθυσμός εάν ομιγέννητο σε μια σεισμική περιοχή, σεισμογενή περιοχή όπως η Ελλάδα, συμβεί ένας μεγάλος σεισμός. Το φόρουμ αυτό θέλει επίσης εδώ στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολλά κόμματα ήδη. Θα έλεγα μάλιστα ότι το κοινοβούλιο δεν έχει ανάγκη από άλλα κόμματα, αλλά έχει ανάγκη, αν θέλετε, από λογική. Έχει ανάγκη, αν θέλετε, από το να αναδεικνύει θέματα τα οποία μέχρι στιγμής χάνονται μέσα στη γενική πολιτική πόλωση. Το Ελλάδα ΕΑΜ είναι ένα κόμμα, είναι ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος θέλει και στοχεύει να προβάλλει, να επεμβαίνει για την ακρίβεια, σε θέματα τα οποία χάνονται στις πρώτες σελίδες και στις μεσαίες σελίδες των εφημερίδων. Το θεωρώ αναγκαίο, φίλες και φίλοι. Σήμερα μια μητέρα με το παιδί της αυτοκτόνησαν, μου το έλεγαν το πρωί στον Real FM. Χθες είδαμε έναν άλλο άνθρωπο εδώ, έξω από το Extra Channel, να κόβει τις φλέβες του πολύτεκνος και να πεθαίνει. Αυτά τα πράγματα της ασυνήθειας αντιδικής θα φέρουν τα αποτελέσματα σε λίγο καιρό, σε μερικούς μήνες. Παρακολουθώ τις ειδήσεις που λένε κάθε μέρα μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη ναι ή όχι στο ευρώ. Εγώ θα έλεγα μέσα στη ζωή και εντός της ζωής. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το δίλημα μέσα ή έξω στο ευρώ όταν σε λίγο θα σκοντάφτουμε πάνω σε νεκρούς, σε ανθρώπους που θα έχουν αυτοκτονήσει στους δρόμους. Όταν σε λίγο θα ακούμε σε κάποιες κεντρικές αρτηρίες να φωνάζουν κάποιοι «πεινάω» όπως γινόταν την περίοδο της κατοχής. Αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου άποψη και μετά από πολλά χρόνια που έχω στη δημοσιογραφία, αυτά τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν ούτε με δεξιούς, όπως είμαι εγώ και ήμουνα χρόνια πολλά, ούτε με αριστερούς. Δεν έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με πολιτικές ετικέτες. Γι' αυτό τον λόγο, και υπάρχουν φίλοι μου σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε και φτιάξαμε το Ελλάδα ΕΑΜ. Στο ΕΑΜ της κατοχής, στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ήταν άνθρωποι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν ήταν μόνο αριστεροί. Ήταν και κεντρώοι, και κεντροαριστεροί, και κεντροδεξιοί, και δεξιοί. Ήταν ένα πανελλαδικό, ένα πανεθνικό μέτωπο στην κατοχή. Έτσι και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αντί να τις διασπάσουμε. Κακά τα ψέματα, ούτε εύκολα βγαίνουμε από τις σελίδες του μνημονίου,
ούτε εύκολα το καταγγέλουμε μονομερώς, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας ή και άλλοι. Δεν το καταγγέλουμε μονομερώς. Κακά τα ψέματα. Πρέπει όμως να απεγκλωβιστούμε. Γιατί υπάρχει μια φράση που λέει ο πολύ καλός φίλος μου, ο Νίκος Χατζηνικολάου, και έχει απόλυτο δίκιο. Λέει, στο ευρώ, ναι, αλλά πάση θυσία, διερωτάτε ο έγκριτος δημοσιογράφος. Και έχει δίκιο. Είναι υπέρ του ευρώ, αλλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάση θυσία. Και όταν λέμε πάση θυσία, ακόμη και αν σφαγιαστούν χιλιάδες Έλληνες οικονομικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό το φόρουμ, το Ελλάδα ΕΑΜ, το οποίο θα ανακοινώνει συνεχώς, κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες, και τα ονόματα των μελών μας, αλλά και, θα έλεγα, τις ομάδες, τα κλιμάκια που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και όπου υπάρχουν φίλοι μας, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν κυρίως για την Ελλάδα. Και όταν λέω ένα εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, μην πάει ο νους σας ότι εννοώ το αυτονομιστικό κίνημα της Ναμίμπια. Εννοώ ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι επάνω στην κατεύθυνση ότι πρέπει να ενημερώσουμε την παγκόσμια κοινότητα για αυτό που σοβεί στην Ελλάδα. Οι ξένοι, οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, λένε, κυρίες και κύριοι, καθημερινά το ακούω στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι κατανοούμε αυτά που έπαθαν οι Έλληνες. Κατανοούμε όσα υπέστησαν οι Έλληνες. Κατανοούμε τις θυσίες των Ελλήνων. Έβλεπα σήμερα τον πλανητάρχη, τον Μπαράκ Ομπάμα, που έλεγε ότι κατανοώ τις θυσίες των Ελλήνων, αλλά πρέπει να μείνουν εντός μνημονίου. Δηλαδή εντός κρεματορίου, οικονομικού κρεματορίου. Γιατί κινδυνεύει και η αμερικανική οικονομία. Δηλαδή με λίγες κουβέντες μας έχουν τοποθετήσει σε μια θέση που λέει ότι εσείς καίγεστε εκεί, αλλά αν τολμήσετε να κουνηθείτε ή να αντιδράσετε μέχρι να καείτε εντελώς, θα κουνηθούμε εμείς και θα καούμε από εδώ. Σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα θεωρείται, και δεν ξέρω πόσο είναι αληθινό, θεωρείται, αν θέλετε, το φυτίλι για να εκραγεί μια παγκόσμια οικονομική βόμβα. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακούω τον κύριο Ρωμάνο Μπρόντι να λέει ότι αν η Ελλάδα πάθει κάτι, θα ακολουθήσει η Ισπανία, μετά η Ιταλία και μετά η Γαλλία και φυσικά η Πορτογαλία. Ακούω διάφορους, ακόμη και τους Γερμανούς, να λένε, βέβαια, αν βγει η Ελλάδα θα έχουμε παρενέργειες, αλλά και αυτή θα υποστεί ακόμη πιο επώδυνες παρενέργειες. Ακούω σήμερα να λένε οι Γάλλοι ότι αν η Ελλάδα φύγει από την Ευρωζώνη, το γαλλικό δημόσιο θα έχει 80 δις ζημιές. Επομένως, κάθομαι και σκέφτομαι, είναι δύσκολο να φύγεις από το μνημόνιο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσεις κάθε Ευρωπαίο πολίτη, και όχι μόνο μέσα από τα άρθρα του Der Spiegel, που δεν γράφει και πολλά σε αυτό το θέμα, όχι μόνο μέσα από τα άρθρα του Guardian, ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας εφιάλτης, ένας καθημερινός εφιάλτης. Ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση που κλιμακώνεται. Αυτό νομίζω ότι είναι ο πρώτος στόχος, κυρίες και κύριοι, του φόρουμ που έφτιαξα, αυτού του πολιτικού, αν θέλετε, φορέα, ο οποίος θα πάει παντού αυτή την εικόνα. Ελπίζω και εύχομαι να έχω υγεία και εγώ και οι φίλοι μου και οι συνεργάτες στο φόρουμ, θα την πάμε αυτή την εικόνα παντού. Αυτή η εικόνα δεν έχει σχέση, δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε δεξιά, ούτε έχει σχέση με τα μικροκομματικά συμφέροντα του ενός ή του άλλου. Στο σημείο αυτό, και έχω υποχρέωση να το κάνω, γιατί υπάρχουν, αν θέλετε, και κακοήθεις, υπάρχουν, αν θέλετε, και οι δεχόμενοι ανακριβείς πληροφορίες, υπάρχουν, αν θέλετε, και εκείνοι, και είναι δικαίωμά τους, που δεν τους αρέσει ο Τράγκας. Και έχουν κάθε δικαίωμα να τον κριτικάρουν όπως θέλουν. Δεν πρόκειται να συμπράξουμε με κανέναν πολιτικό φορέα. Με κανέναν πολιτικό φορέα. Δεν πρόκειται να προσθέσουμε με την παρουσία μας πολιτικά και μικροκομματικά ωφέλη σε κανέναν. Είτε αυτά είναι μικροκομματικά ή μεγαλοκομματικά. Ξεκάθαρο, επειδή, με συγχωρείτε που μιλάω και έτσι, ξεκάθαρο, επειδή διάβασα σε διάφορα site, χαμογέλασα βέβαια και είπα, αυτή είναι η Ελλάδα, είναι η χώρα του φθόνου, είναι η χώρα της αντιζηλίας, είναι η χώρα όπου πρωταγωνιστεί η φαγούρα, ότι πρόκειται, ήδη είμαστε σε επαφές, ήδη έχουμε πάρει χρήματα και ήδη πρόκειται να συμπράξουμε με κάποιον πολιτικό φορέα. Αναφέρονται μάλιστα και διάφοροι. Πρώτον,
οι θέσεις πολιτικές οι δικές μου είναι ξεκάθαρες. Τις λέω από όλα τα ραδιόφωνα που δούλεψα εδώ και δεκαετίες. Δεν πρόκειται να αλλάξω, όπως δεν αλλάζουν και οι συνεργάτες μου. Δεύτερον, εγώ δεν ανήκω ούτε στην κομμουνιστική αριστερά, ούτε στην άκρα δεξιά και έχω πει και πώς αισθάνομαι για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σήμερα αυτή την εικόνα. Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που κάνω το θεωρώ εργαλείο, γιατί χάνονται τα βασικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, πέραν των ειδήσεων που κυκλοφορούν στα μεγάλα κανάλια, πέστε μου ποιος έχει δώσει αποτυπωμένο συνολικά το θέμα, η τραγικότητα που σοβεί στον τομέα της υγείας. Πέστε μου. Εγώ ρωτάω γιατρούς φίλους μου, οι οποίοι μου λένε ότι δεν υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα για να επιδέσουν ένα τραύμα. Πέστε μου. Το λέει μετά το αποκαλυπτικό δελτίο, βγάζει ένα ρεπορτάζ. Το λέμε το πρωί στο Real FM στις ειδήσεις. Πέστε μου όμως ποιος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα το αναδεικνύει. Επίσης θέλω να πω κάτι. Το κλίμα το πολιτικό πολλώνεται. Έχουμε ένα κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος είναι 4-5 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις, αυτές που ακούω και εγώ και εσείς, και έχει παράσταση νίκης τεράστια. Ο άνθρωπος έχει δώσει έναν αγώνα κατά του μνημονίου. Ο άνθρωπος έχει κάποιες θέσεις στις οποίες παρέμεινε αταλάντευτος και κέρδισε από αυτές. Και κυρίως κέρδισε από το γεγονός ότι σάπισαν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα επί 35 έτη. Έχουν σαπίσει, έχουν προϊούσα σύψη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένας κόσμος της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ή ότι όλοι είναι αριστεροί ή ότι δεν έχουν μία κριτική ο καθένας απέναντι στην αριστερά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι έχει σαπίσει όλο το οικοδόμημα της κεντροδεξιάς δεν θέλουν να περάσουν σε έναν χώρο που να είναι υγιής και ανανεωμένος. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Και θα έρθει και αυτή η ανανέωση σταδιακά στον χώρο της κεντροδεξιάς. Πάντα έτσι γίνεται σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, σε όλα τα πολιτεύματα, σε όλες τις χώρες που έχουν κοινοβουλευτισμό. Κυρίες και κύριοι, το κλίμα είναι πολύ πολλωμένο και ένας από τους λόγους που φτιάξαμε μαζί με τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου αυτό το πολιτικό φόρουμ είναι αυτός. Ότι εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε πλέον μια πόλωση τεράστια. Έχουν αρχίσει πλέον, και λυπήθηκα που το είδα αυτό το θέαμα, να βγαίνουν οι πολιτικοί μας στο εξωτερικό και να συγχωρηθυρίζουν στα αυτιά ξένων ηγετών άσχημα λόγια, κακά λόγια, επικριτικά λόγια για τους αντιπάλους πολιτικούς. Το είδα αυτό στη συνάντηση Βενιζέλου με τον Γερμανό του SBD και τους ψιθύρους που έλεγε ο Βενιζέλος στα αυτή του Γερμανού και τις απαντήσεις του Γερμανού κατά του Τσίπρα. Αυτό δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχώς αυξανόμενο, γιατί υπάρχει, το βλέπετε ήδη, μία θέση στάση ότι έρχονται να μας καταπιούν οι αριστεροί. Εγώ δεν πιστεύω ότι έρχονται να μας καταπιούν οι αριστεροί. Δεν πιστεύω ότι θα μας πάρει τα σπίτια ο Τσίπρας. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα χάσουμε τα σπίτια μας εξαιτίας των δυνάμεων κατοχής, του μνημονίου και του δικαίου που παράγεται εδώ πέρα και των χρημάτων που θέλουν να συγκεντρώσουν προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη της χώρας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει αντιδημοκρατικούς νόμους στην Ελλάδα. Ωστόσο, πιστεύω ότι η κρίση θα καταπιεί 4-5 κυβερνήσεις. Εύχομαι να διαψευστώ, αλλά πιστεύω ότι αυτή η οικονομική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση θα καταπιεί 4-5 κυβερνήσεις, ακόμα και από αυτές, ακόμα και αυτές που θα προκριθούν, αν θέλετε, ως λίαν δημοφιλείς, που θα προκριθούν ως αντιμνημονιακές. Και για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, δεν είναι εύκολο να φύγεις από το μνημόνιο. Είναι εύκολο, αν θέλεις, ή μάλλον για την ακρίβεια θα μου επιτρέψετε να πω, είναι δύσκολο να διαπραγματευτείς. Μπορείς όμως, δεν είναι αδύνατο,
όμως είναι πολύ δύσκολο σύμφωνα με αυτές τις συγκυρίες, με βάση αυτές τις συγκυρίες που βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτά ήθελα να πω. Θα δώσω το λόγο για την επικαιρότητα στον Τάσο Παπαδόπουλο.